Η δίκη των προτετίων της Χούντας ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου 1975 σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα σε πτέρυγα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού. Οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του ΕΙΡΤ ήταν εκεί. Σχεδόν ένα μήνα μετά, την ημέρα που ανακοινώθηκε η τιμιγορία του δικαστηρίου, στο γενικό πλάνο διακρίνονται καθιστοί οι κατηγορούμενοι, γύρω τους πλήθος αστυνομικών, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και πίσω τους οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη δίκη. Άλλες κάμερες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα εστιάζουν στα πρόσωπα των πραξικοπηματιών που παραμένουν ανέκφραστα ακόμα και τη στιγμή που καταδικάζονται για στάση και εσχάτη προδοσία. Με ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Πατακός, Νικόλαος Μακαρέζος, Δημήτριος Ιωαννίδης, Γρηγόριος Παντιδάκης, Γεώργιος Ζωητάκης, Ιωάννης Λαδάς, Μιχαήλ Ρουφογάλης, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντώνιος Λέκας και Μιχαήλ Μπαλόπουλος. Η ιστορική στιγμή που ο πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, Ιωάννης Δεγιάννης, ανακοινώνει την ετιμιγορία για τους 20 πραξικοπηματίες. Ήταν 23 Αυγούστου 1975. Επιβάλλεται ασκάτω θυπηνάς κατόπιν της ακρόασης των κύριων εισαγγελέων και των κύριων υπερασπιστών. Εις τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, δια την πρώτην πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση. Δια την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθειρξη. Λύεται η συνεδρίαση σας.